Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στον χώρο της υγείας. Θα συνομιλήσουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΣΤ με τον διοικητή του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κουζάνης, τον κύριο Στέργιο Γκανάτσιο. Κύριε διοικητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές. Να είστε καλά. Είδαμε ότι εξιτήριο πήρε από τη ΜΕΦ του Μαμάτσιου η πρώτη γυναίκα ασθενής, η οποία διακομίστηκε από το Γενικό Νοσοκομείο Βέρειας. Μια αισιόδοξη νότα όλη αυτή την περίοδο που δίνεται η μάχη από τους γιατρούς για να κρατηθούν οι ασθενείς στην ζωή και να ξεπεράσουμε όλη αυτή την πανδημία. Ένα πρώτο σχόλιο θα ήθελα, κύριε διοικητά. Ναι, έτσι όπως το είπατε, μάλλον μπορεί να δημιουργεί σύγχυση στους ακροατές μας. Η κυρία δεν είναι η πρώτη που παίρνει εξιτήριο. Είναι η πρώτη που ήρθε στην ΜΕΘ. Έχουν πάρει και άλλοι εξιτήριο. Ναι, εντάξει. Πριν από την κυρία, αλλά ήταν η πρώτη ασθενής μας, η οποία μας ήρθε, μάλιστα δεν ήταν από μέσα από την Κοζάνη ή από το δικό μας το νοσοκομείο. Όπως είπατε, ήταν από το νοσοκομείο Βέρειας. 38 μέρες έμεινε. Ήταν μέχρι τώρα αυτή που έμεινε τον περισσότερο καιρό μέσα στην ΜΕΘ. 38 μέρες νοσηλείας. 38 μέρες νοσηλείας. Είχε αποσωληνωθεί βέβαια περίπου 6 μέρες νωρίτερα, αλλά τις γινόταν και τα άλλα για να επανέλθει σιγά σιγά, γιατί ξέρετε, μετά από τόσο μεγάλο χρόνο κάποιος διασωληνωμένος χρειάζεται και καιρό για να αποκατασταθεί. Και όπως διαβάζω εδώ την ανακοίνωσή σας, υπήρχαν και άλλα εξιτήρια ασθενών που έχουν φύγει από τη ΜΕΘ, αλλά αυτή ήταν η πρώτη ασθενής που διασωληνωμένη και αυτή τα κατάφερε. Ήταν η πρώτη που μας ήρθε. Και τα κατάφερε, διασωληνωμένη και τα κατάφερε. Μάλιστα. Είστε αισιόδοξος από όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται όλη αυτή την περίοδο? Και ποια είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα στο Μαμάτσιο? Προφανώς, όταν έχουμε εξιτήρια και όταν έρχονται άνθρωποι οι οποίοι στην ουσία μας ήρθαν, γιατί όπως ξέρετε ήταν όταν ξεκίνησε, μόλις είχε ξεκινήσει η ΜΕΘ της πόλης μας και στάλθηκε επειδή θεωρούνταν ότι δεν είχε πολλές πιθανότητες επιβίωσης, δηλαδή ήρθε η γυναίκα σε κιανωμένη, έτσι. Και προκειμένου να εξυπηρετηθεί κάποιος που πιθανώς θα ήταν, που θα είχε πολύ περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης σε κάποιο μέρος που υπήρχε περισσότερη εμπειρία στη ΜΕΘ και ήρθε σε εμάς, το ότι κατάφερε με τη βοήθεια των γιατρών μας να επανέλθει μια γυναίκα η οποία ήρθε σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση, προφανώς τονώνει το ηθικό των γιατρών και τους βοηθάει στο να συνεχίσουν με περισσότερο θάρρος και με περισσότερες ελπίδες και για τους επόμενους ασθενείς και να δώσουν περισσότερα από τον εαυτό τους. Διότι βλέπουν ότι στο τέλος υπάρχει ανταπόκριση στις προσπάθειές τους. Τώρα να έρθω λίγο και στους εμβολιασμούς. Τι γίνεται με τους εμβολιασμούς? Είδαμε ότι προχώρησαν οι εμβολιασμοί για τις ευπαθείς ομάδες και τις ηλικιακές ομάδες από 85 ετών και άνω. Τι γίνεται όσον αφορά το νοσοκομείο, γιατί είναι και εμβολιαστικό κέντρο? Ναι, από το Σάββατο ξεκίνησε και ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού της περιοχής μας. Συνεχίζεται κανονικά και αυτή την περίοδο, μάλιστα λόγω και της κακοκαιρίας, για να μην υπάρχουν απώλειες λόγω ατόμων που δεν μπορούν να μετακινηθούν από μακρινές περιοχές, όπως είναι, ας πούμε, είναι Άπολη ή το Τσοτήλι, άλλες περιοχές απομακρυσμένες από το Βόλιο. Εκεί τι γίνεται και όσον αφορά τα ραντεβού, ναι, τι γίνεται εκεί? Πολλοί από αυτούς ανανεώνουν τα ραντεβού τους, αλλά για να μην χαθούν οι δόσεις, από σήμερα ό,τι περισσεύει σε δόσεις θα εμβολιάζονται άτομα από ένστολα, είτε από την αστυνομία, είτε από το στρατό, είτε από την πυροσβεστική και ούτω καθεξής. Άρα προχωράνε οι εμβολιασμοί για να έχουμε την ανοσία και να φτάσουμε, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, στο Μάρτιο να έχουμε εμβολιαστεί 2 εκατομμύρια πολίτες και όχι μόνο. Προχωράει κανονικά και ευελπιστούμε από τις 5 του μηνός που θα ανοίξουν στην περιοχή μας και τα εμβολιαστικά κέντρα 5 Φεβρουαρίου, των κέντρων υγείας, ότι θα επιταχυνθεί κατά πολύ ο ρυθμός εμβολιασμού και
ευελπιστούμε ότι θα πάνε καλά τα πράγματα και γρήγορα. Και αν βοηθήσει και ο καιρός, να μην έχουμε δηλαδή ακυρώσεις, τότε πιστεύω ότι θα είναι πάει καλύτερο. Σύμφωνα με το σχέδιο. Ωραία. Τώρα κύριε Διοικητά, με αφορμή που σας φιλοξενώ στο Δελτίο, να αλλάξω λίγο κλίμα, να φύγω από το χώρο της υγείας. Και με αφορμή ότι έχετε διατελέσει πρόεδρος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, πρίτανης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας τα τελευταία χρόνια. Έχει προκύψει ένα θέμα και επειδή ήταν και από τους ανθρώπους που βάλατε πλάτη για να δημιουργηθεί το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας εδώ, ο κύριος Θεοδουλίδης στη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου τόνισε ότι υπάρχουν δραματικές επιπτώσεις που θα έχει στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας η ψήφιση του νέου νομοσχεδίου, το οποίο καθορίζει με τη βάση εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Ειδικά για την πόλη της Κοζάνης, από τους 1717 φοιτητές που ονομαστικά εισάγονται, θα καταλήξουμε σε ένα νούμερο 453. Κινδυνεύει η Κοζάνη και τα Γρεβενά. Ένα σχόλιο θα ήθελα. Τι μέλη γενέστε, αν προχωρήσει αυτός ο νόμος που βρίσκεται σε διαβούλευση, τι θα γίνει το πανεπιστήμιο στην περιοχή μας. Την άποψή σας θέλω, γιατί είστε ακαδημαϊκός, είστε καθηγητής και έχετε διατελέσει στη διοίκηση. Ναι, καλά, κοιτάξτε, όντως στο πανεπιστήμιο, δηλαδή στο νοσοκομείο, είμαι αποσπασμένος για σύντομο χρονικό διάστημα. Ναι. Η θέση μου κανονική είναι στο πανεπιστήμιο, το οποίο τελειώντας η θητεία από εδώ θα επιστρέψω. Και βέβαια, τώρα δεν χρειάζεται, επειδή το είπατε για τους παράγοντες, μάλιστα είμαι και η περίπτωση όπου βασικός παράγοντας για την ίδρυση του Πανεπιστημίου ναι. εδώ. Άρα έχετε και μάλιστα ναι. τιμωρήθηκα και αυτό έτσι, με τον νόμο έτσι όπως τον έβγαλε η κυβέρνηση και όχι μόνο εγώ και το ΤΕΙ. Αν μην θυμίσω ότι είμαστε το μόνο ΤΕΙ το οποίο δεν εκπροσωπείται στα όργανα διοίκησης, το μοναδικό σε όλη την Ελλάδα. Να έρθουμε στο καυτό θέμα τώρα. Αυτό που ακούστηκε, κοιτάξτε, επειδή κάθε φορά εμφανίζονται κάποια προβλήματα, τέτοιου είδους προβλήματα παρουσιάστηκαν στο παρελθόν εκατοντάδες φορές και για όλα υπάρχουν λύσεις. Δηλαδή υπάρχουν για όλα τα προβλήματα έτοιμα σενάρια για την επίλυσή τους. Τώρα, άμα κάποιοι θέλουν να τα εφαρμόσουν, καλώς. Αν δεν θέλουν πάλι, είναι επιλογές τους. Δεν είναι η πρώτη φορά που μπήκε το θέμα της βαθμολογίας. Δεν είναι πρώτη φορά που μπήκαν που μπαίνει το θέμα ότι τμήματα που δεν πάνε καλά πιθανώς θα κλείσουν. Δεν ανακαλύφθηκε όχι ο τροχός, αλλά το πρόβλημα που δημιουργείται στον τροχό για πρώτη φορά. Αυτό το θέμα έχουμε βαρεθεί να το συζητούμε από το 2000. Ναι, αλλά είναι σε διαβούλευση τώρα. Άρα υπάρχουν λύσεις για όλα και υπάρχουν και προτάσεις για όλα. Μάλιστα. Τώρα, αν κάποια στιγμή χρειαστούν τη βοήθεια, μπορούμε να τους πούμε και τι χρειάζεται ή πώς αντιμετωπίστηκε, πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Μπορεί να αλλάξει αυτό. Είμαστε και το 2006, ναι. Και το 2000 πάλι ξανά είχαμε θέμα βάσεων, πάλι ξανά είχαμε θέματα αριθμού μειώσεων των σπουδαστών. Πάλι ξανά είχαμε θέματα κλεισίματος τμήματων. Έκλεισαν τμήματα το 2000 με τον νόμο της Διαμαντοπούλου. Ξανά άνοιξαν τμήματα. Επομένως, είναι θέματα τα οποία έχουν αντιμετωπιστεί. Έχω βαρεθεί να θυμάμαι πόσες φορές. Και για όλα υπάρχουν λύσεις και μπορούν να βρεθούν λύσεις. Άρα μπορούν να παρεμβούν. Όποιος δεν τις ξέρει μπορεί να ζητήσει τη βοήθειά μας ή να ανοίξει τους φακέλους και να δει πώς θα αντιμετωπίσει Ωραία, άρα μπορεί να βρεθεί λύση και να μην κινδυνεύει, να μην κινδυνεύουν τμήματα να είναι μη βιώσιμα και ενδεχομένως να κλείσουν. Όχι μία φορά μόνο. Έχουμε αυτό το πρόβλημα, έχει αντιμετωπιστεί δεκάδες φορές. Έτσι. Και ανάλογα οι διοικήσεις πρέπει να προβούν στις αντίστοιχες κινήσεις. Μάλιστα. Και όποτε χρειαστεί, αν χρειαστούν βοήθεια, είμαστε στη διάθεσή τους να τους προσφέρουμε με την εμπειρία που υπάρχει από το παρελθόν για να λυθεί. Και νομίζω ότι όσες φορές τουλάχιστον ήμουν στη διοίκηση, ο αριθμός ούτε των φοιτητών μειωνόταν, ούτε των τμήματων μειωνόταν. Αντίθετα, αυξανόταν. Τώρα πετάτε και σπόντες όμως κάπως. Όχι, δεν πετάω τίποτα, ότι είπαμε ότι μπορούμε όποτε θελήσουν
είμαστε στη διάθεση να τους προσφέρουμε τη βοήθεια με τη γνώση και την εμπειρία η οποία υπάρχει από το παρελθόν. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γκανάτσιο για την παρέμβαση. Για να παραλάβω μάλλον για να τελειώσω, το Πανεπιστήμιο προφανώς δεν μας αφήνει αδιάφορους όλους και προφανώς δεν μπορεί να αφήνει και εμένα, διότι σε μεγάλο ποσοστό είναι δημιούργημα. Μάλιστα. Και ήσασταν και πρίτανης του ΤΕΗ και συνεχίζετε να είστε ακαδημαϊκός και όταν τελειώσει η θητεία σας, αυτό που είπατε, επιστρέφετε και πάλι στο Πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση και την ενημέρωση, κύριε Γκανάτσιο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.